Πριν από μερικές μέρες, στο πλαίσιο του προγράμματος εκδηλώσεων και δράσεων Kids in Action, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η ενημερωτική ημερίδα του Nickelodeon που απευθύνεται σε γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς με θέμα την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό. Το μήνυμα της σημερινής ημερίδας θα έλεγα ότι είναι ότι υπάρχει ο εκφοβισμός όπως υπήρχε πάντα, ότι αυξάνονται τα ποσοστά, ότι είναι κάτι που έχει σχέση και με την ίδια την κοινωνία και ότι καλούμεθα όλοι να γνωρίσουμε περισσότερα γι' αυτό και κυρίως οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, ώστε να συνεργαστούμε μαζί για να το αντιμετωπίσουμε επιτυχώς. Η ημερίδα ξεκίνησε με ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ παραγωγής του MTV, στο οποίο έφηβοι μαθητές μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από περιστατικά bullying που έχουν υποστεί τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και στον ψηφιακό κόσμο, το οποίο έδωσε το έναυσμα για μια επικοδομητική και παραγωγική συζήτηση σχετικά με τις μορφές του φαινομένου, τις αιτίες αλλά και τρόπους αντιμετώπισης. Τον κύκλο των ομιλιών άνοιξε ο καθηγητής ψυχολογίας της επικοινωνίας, Κλήμης Ναυρίδης, ο οποίος επικεντρώθηκε στην προέλευση της βίας στο σχολικό περιβάλλον. Ο καθηγητής τόνισε ότι η ουσία εντοπίζεται στο οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο εκτρέφονται εκφοβιστικές συμπεριφορές που αργότερα εκφράζονται στο σχολείο και μετέπειτα στην ενήλικη ζωή ενός παιδιού. Η υποδιευθύντρια του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχηρίας, Ντόρα Πάλι, έκανε λόγο για τη σημασία του αθλητισμού στην αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Επεσήμανε ότι οι αξίες της αριστείας, της φιλίας και του σεβασμού μπορούν μέσω του αθλητισμού να καλλιεργήσουν στα παιδιά την πίστη στις δικές τους δυνατότητες και να τους διδάξουν την ομαδικότητα αλλά και το σεβασμό στους κανόνες και στη διαφορετικότητα. Για τα φαινόμενα εκφοβισμού στο διαδίκτυο, το λεγόμενο cyberbullying, μίλησε ο εκπρόσωπος της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελλάς, υπαστινόμος Α, Γιώργος Γέρμανος, ο οποίος έδωσε έμφαση στο πώς ένας γονέας μπορεί να αντιληφθεί αν το παιδί είναι θύμα ή θήτης και στη συνέχεια αναφέρθηκε στη μεγάλη επιτυχία και αποτελεσματικότητα με την οποία αντιμετωπίζει η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος τέτοιου είδους φαινόμενα. Στην ημερίδα παραβρέθηκε και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Γιώργος Λιάσκος, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται από το Υπουργείο με το παρατηρητήριο σχολικής βίας. Ο σχολικός εκφοβισμός δεν είναι αστείο, δεν είναι μια παιδική πλάκα. Έχει τεράστιες επιπτώσεις στο χαρακτήρα του παιδιού, καλλιεργεί τον φόβο, τον κάνει να φοβάται, να πηγαίνει στο σχολείο ή να συναναστρέφεται άλλα παιδιά. Το Υπουργείο Παιδείας το μελετά και φιλοδοξεί στο μέλλον να το αντιμετωπίσει πιο συστηματικά και σε κεντρικό επίπεδο. Ο εκπαιδευτικός και συγγραφέας παιδικών βιβλίων Βαγγέλης Ηλιόπουλος μίλησε για τη δύναμη που έχουν τα βιβλία, καθώς μέσα από την ταύτιση με τους ήρωές τους, τα παιδιά μπορούν να κατανοήσουν και να υπερασπιστούν το δικαίωμα στη διαφορετικότητα, αλλά και τη συνεργασία. Πιστεύω ότι το βασικό όπλο της εκπαίδευσης είναι η πρόληψη και, αν θέλετε, και η έγκαιρη αναγνώριση τέτοιων περιστατικών. Ο ίδιος ο δάσκαλος οφείλει να ακούει. Οφείλει να ξέρει τι γίνεται στη σχέση μεταξύ των παιδιών. Οφείλει να παρακολουθεί αν κάποιο παιδί αλλάξει συμπεριφορά. Η καθηγήτρια παιδιατρικής και εφηβικής ιατρικής Άρτεμις Τσίτσικα έδωσε πολλές κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση θυμάτων και θητών και υπογράμμισε τη βοήθεια από ειδικούς που προσφέρεται σε γονείς και παιδιά μέσα από τις γραμμές επικοινωνίας της Μονάδας Εφηβικής Υγείας. Ένα παιδί το οποίο είναι θήτης, δηλαδή ο ίδιος προκαλεί κάποιο είδους βία ή παρενόχληση ή εκφοβιστική συμπεριφορά, είναι το ίδιο ευάλωτο και ευαίσθητο και κάποιοι λόγοι το οδήγησαν στο να εκφραστεί έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε το παιδί θήτης ή τον έφηβο θήτη ακριβώς όπως χρειάζεται για να τον βοηθήσουμε σημαντικά και να μην επαναλάβει τη συμπεριφορά του. Τέλος, προσωπικό χαρακτήρα στην εκδήλωση έδωσε ο συνθέτης και πρέσβης καλής θελήσεως του ΟΗΕ Hope for the Children, Γιώργος Θεοφάνους, ο οποίος μίλησε ως γονέας. Με κεντρικό άξονα το ερώτημα «Μα τι μπορώ να κάνω?», εξήγησε πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία μεταξύ γονέων και παιδιών, καθώς και το ρόλο κάθε μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης στην εξωτερήκευση των συναισθημάτων των νέων που είναι θύματα σχολικής βίας. Ο γνωστός συνθέτης ολοκλήρωσε την ομιλία του προτρέποντας τα παιδιά να μην φοβούνται και να μην απαντούν στο φόβο με φόβο.
Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με συζήτηση ανάμεσα σε γονείς, εκπαιδευτικούς και ειδικούς, η οποία έδωσε απαντήσεις, αφήνοντας όλες τις πλευρές με ένα αίσθημα ικανοποίησης, αλλά και με πολλή τροφή για περαιτέρω σκέψη.